Καλησπέρα φίλοι 13 Οκτωβρίου 2019 Τις προάλλες είχα την τιμή ε, να μιλήσω στα αρμονίκια στο σπίτι του Ρεθύμνου που, ε, που διεξάγονται, τα, τα, οποία διεξάγονται τώρα και 7 χρόνια με μεγάλη επιτυχία είναι δρόμενα αθλητικά και πολιτισμικά πολιτιστικά δρόμενα και αποφάσισα φέτο η ομιλία μου να είναι γύρω από την, τον κοινωνικό άνθρωπο. Επειδή, όπω είπε ο με τον οποίο συμφωνώ τουλάχιστον σε αυτόν, σε αυτό, ο άνθρωπο είναι κοινωνικό ον. και επίση είπε ότι ο άνθρωπο δεν αναπτύσσεται χωρίς πλήρη συμμετοχή στον κοινοτικών βίων. Και είναι σημαντικό να επαναπροσδιορίσουμε αυτών των κοινοτικών βίων. Τι εστί κοινοτικό βίος. Επειδή τελευταία συναντώ πολλούς που λένε ότι ε, ο άνθρωπος λειτουργεί ε, το πώ λειτουργεί ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα της κοινωνίας και όχι της φύσης. Ε, και ερωτώ, εάν ο άνθρωπος είναι προϊόν της φύσεως, που είναι προϊόν της φύσεως, οι λειτουργίε του είναι φυσικέ και φυσιολογικέ και Εφόσον στην φύση του είναι να οχυρώνεται σε ομάδες και κοινωνίες. Πολλά χρόνια μετά τον Αριστοτέλη, παρά την κοσμοπολίτικη θεώρησή των, οι Στοικοί επίσης τόνισαν ότι για να αγαπήσει ο άνθρωπος ολάκηρη την ανθρωπότητα, διότι ήταν οι πρώτοι που μιλούσαν για το, μίλησαν για τον κοσμοπολίτη, α, αυτός ο άνθρωπος πρέπει πρωτίστως να αγαπήσει τον τόπο όπου ανδρώθηκε, δηλαδή το ομογενές προς το ομογενές των Στοϊκών. Και μάλιστα τέτοια ήταν η αγάπη των Ελλήνων για, τον, για την Παντρό τον τόπο τους, που έπλαθαν ακόμη και μύθους γύρω από την αυτοκτονία των. Ίσως αυτή η κοσμοαντίληψη περί της σπουδαιότητος του τόπου και του κοινοτικού βίου για να ολοκληρωθεί ένας άνθρωπος εδραιώθηκε εν Ελλάδη επειδή το 40% της ελληνικής γεωμορφίας ήταν και είναι ορεινό. Πλαισιωμένο με τα τόσα αποκομμένα νησιά, οι δύσκολε μετακινήσει κατέστησαν μοναδικέ κοινότητε των ανθρώπων σε όλον αυτό τον χώρο. Απομονωμένοι από τα μεγάλα κέντρα για μεγάλες περιόδους, οι άνθρωποι ζυμώθηκαν κοινωνικός και γλωσσικός και πολιτισμικός σαν το καλό παλαιό κρασί. Και γνωστόν της πάση, ότι ο άριστος ίνο απαιτεί χρόνο και σταθερό περιβάλλον άνευ αδιάκριτων προσμίξεων. Κάτι που δεν συμβαίνει στις μέρες μας. Ε, χωρίς αυτά τα στοιχεία λοιπόν, τον σταθερό χρόνο και το περιβάλλον, ξυδιάζει το κρασί, όπως ξυδιάζει και η κοινότητα. Κατά την ζήμωση λοιπόν τέτοιων κοινοτήτων, σφυριλατήθηκαν δύο μοναδικές ανατινηφίλιο έννοιες. Το φιλότιμο και η ιδιωτία. Το ότι η πρώτη έννοια δεν απαντάται σε άλλες γλώσσες, το φιλότιμο που λέμε, ενώ εκείνη της ιδιωτίας υιοθετήθηκε παγκοσμίω ως idiot με την έννοια του ηλιθίου, θα πρέπει να μας προβληματίσει. Θα επεκταθώ στο γιατί λίγο παρακάτω. Η ανάγκη να συνεργαστούν τα μέλη αυτών των κοινοτήτων σε ένα συχνά αφιλόξενο για την επιβίωση περιβάλλον διαμόρφωσε τον φιλότιμο ενσυναίσθητο άνθρωπο. Εκείνον γνώριζε ότι το κάθε μέλος έπρεπε να καλλιεργήσει την πρέπουσα συμπεριφορά ώστε να συνδράμει στην επιβίωση και ευδαιμονία του συνόλου. Εκείνο τον άνθρωπο που εφήλει την τιμή του. Αγαπούσε την τιμή του δηλαδή. Αξιολογώντας εαυτόν βάσει της ενεργούς συμμετοχής του στα κοινά της κοινότητός του και την αποδοχή του από τον κοινωνικό περίγυρο, από τον Δήμο. Τα έβγε που εισέπρατε του προσέδιδαν την αντίστοιχη αξία ως πολίτης. Εν αντιθέσει, όποιος ιδιώτευε εκτός των κοινοτικών πραγμάτων, θεωρείται ο κατακριτέος. Το ότι η λέξη λοιπόν ιδιωτία κατέληξε να σημαίνει ηλιθιότητα ως idiocy σε όλες τις δυτικές γλώσσες, οφείλεται στην περιφρόνηση που εισέπρατε όποιος δεν λειτουργούσε ως ενεργό μέλος της κοινότητα όπου μετρούσε το ποιόν του, α, μετρούσε το του κάθε ενός, βάσει της μετοχής του ως ενεργός πολίτης. Εκείνη η συμμετοχή καθόριζε την ποιότητα την ως. Ουδόλος τυχαίως, όπως έχω προειπεί σε άλλες ομιλίες, οι λέξεις ποιότης, ποιότητα, είναι παράγωγο της ερωτηματικής αντωνυμίας ποιος. Εξού και η παραδοσιακή ερώτηση σε όλες τις των Ελλήνων κοινότητες «Τι νοσείς εσύ, παιδί μου, ποια είναι είσαι, Εύλογο ερώτημα λοιπόν. Εφόσον το ιστορικό της γενιάς σου όριζε και το ποιόν σου. Και αν αυτό το ιστορικό έφερε αρνητικά βάρη, χρέος σου ήταν να επανορθώσεις. Εξού και το ρητόν, ο άντρας κάνει τη γενιά και όχι η γενιά τον άντρα. Επί λοιπόν, το ελληνικό φέρεστε, η ελληνική συμπεριφορά, χαλιναγωγείτο από το τι θα πει ο Δήμος, η κοινότης για σένα. Και εφόσον ο Δήμος κρατούσε τα των Ελλήνων, Ελλήνων η νεία, μονόδρομος ήτο η Δημοκρατία. Ένας θεσμός ο οποίος κρατήθηκε ζωντανός στις ελληνικές κοινότητες ακόμη και κατά τα καταπιεστικά χρόνια των Οθωμανών. Μάλιστα φίλοι μου, η Δημοκρατία δεν μπορούσε να γεννηθεί σε κανένα άλλο μέρος του πλανήτη. Επειδή μόνο εδώ ο άνθρωπος κατάφερε να συνδυάσει την ατομική του ελευθερία με την αίσθηση ότι είχε και την υποχρέωση να προσφέρει και να συνεργαστεί με το σύνολον. Αυτή λοιπόν είναι η διαχρονική βάση και πηγή της ελληνικότητος. Μεταξύ άλλων βεβαίω, αλλά αυτή είναι η πηγή. Μία πηγή εκ της οποίας απορρέουν όλα τα μέτρα με τα οποία αξιολογούν τους θεσμούς όλες οι ανεπτυγμένες χώρες της Ιφιλίου. Ακόμη και σήμερα. Κάτι που τονίζεται σε όλα τα ανώτατα ιδρύματα του εξωτερικού. Πολλέ φορέ έχω αναφερθεί στου Αμερικανού κλασικιστέ Vector Davis Hanson και John Heath. Είναι καθηγητέ και συγγραφεί πλήστον απονημάτων περί τη προσφορά του ελληνικού κόσμου στη διαμόρφωση του δυτικού και συνεπώ πανανθρώπινου πολιτισμού. Στο βιβλίο του, Ποιο σκότωσε τον όμηρο, υπογραμμίζουν ότι ο καθένα πάνω στον πλανήτη πρέπει να φροντίσει και να σκέφτεται ω Έλλην. Θα ήθελα να εστιάσω σε ένα απόσπασμα από το έργο τους που συνοψίζει α, τη γενικότερη θέση όλων των ξένων μελετητών του ελληνικού πολιτισμού. Οι κεντρικές αξίες του ελληνισμού, της κλασικής Ελλάδος, είναι μοναδικές, αμετάβλητες και μη πολυπολιτισμικές. Τονίζουν και μη πολυπολιτισμικές. Ως εκ τούτου, ερμηνεύουν τόσο την διάρκεια, όσο και τον δυναμισμό, του ιδίου του δυτικού πολιτισμού. Για τον οποίο εμείς, ως δυτικοί, διανοούμενοι, πρέπει να πάψουμε να απολογούμεθα. Αλλά αντίθετα, να το γνωρίσουμε ως βάθος, σε βάθος. Ως το μοναδικό πρότυπο που ή θα σώσει ή θα καταστρέψει τον πλανήτη. Όμως, στο βιβλίο τους, οι ίδιοι επισημαίνουν τον κίνδυνο αυτού του που πολλάκι έχω τονίσει και στα δικά μου πονήματα, την παρέκκλησή μα από το ελληνικό πρότυπο του κοινοτικού βίου και την καθιέρωση θεσμών γύρω από τον ατομοκεντρισμό. Αυτό είναι ο εχθρό, ο ατομοκεντρισμό, ο οποίο προωθείται ω μοντέλο γαρνιρισμένος με εξοκινοτικούς θεσμοφύλακε, όπω αυτών των ατομικών δικαιωμάτων, σε έναν παγκοσμιοποιημένο πλανήτη του οποίου οι κάτοικοι στρέφονται στην ιδιωτία. Ο ατομοκεντρισμός είναι το γνώριμα του κάθε πρωτόγνου ανθρώπου, που ουδέποτε ήρθε σε ουσιαστική επαφή με το ελληνικό πρότυπο. Αυτή η αιμονή μάλιστα γέννησε το χιλιοϊπωμένο στην αλλοδαπή «I want my privacy» «Θέλω την ιδιωτία μου». Μία φράση αντίστοιχη της οποίας ουκέτι υπάρχει στην γλώσσα μας. Ούτε μεταφράζεται με το «Θέλω την ησυχία μου», Εφόσον αυτό το λέμε εμείς, είτε κυριολεκτικώς δεν θέλουμε να ακούμε θορύβους, είτε εννοούμε ότι δεν θέλουμε σκοτούρες. Θέλω την ησυχία μου. Αλλά ουδέποτε δεν θέλουμε ανθρώπους γύρω μας. Ως κοινωνικά όντα. Ο πολιτισμένος λοιπόν βάρβαρος της δύση το εννοεί διαφορετικός. Δεν θέλει κανέναν γύρω του επειδή κατά την πολιτισμική του ανάπτυξη από τον ουδέποτε καλλιέργησε την κοινοτική αλληλεπίδραση που καλλιεργήθηκε εδώ. Η προτεραιότητα των ατομικών δικαιωμάτων πουθενά δεν συναντάται στην αρχαιολογική παράδοση. Όπω τονίζει και ο καθηγητή ο Χρήσο Γιαναρά, ο οποίο ε, έβγαλε μια διάλεξη στον Ιανό και θα δανειστώ μερικά από τα λεγόμενά του. Αυτό λοιπόν α, δεν, δεν χρειάστηκε ποτέ να, να, να δώσει προτεραιότητα στα ατομικά δικαιώματα α, ο Έλληνα, επειδή ό,τι εξασφαλίζει το σημερινό πλαίσιο των ατομικών δικαιωμάτων, το εξασφάλιζε η συμμετοχή του Έλληνα πολίτη στα κοινά τη πόλεό του. Δικαιώματα αδιανόητα για άλλου λαού. Και γι' αυτό σύμφωνα με τα λεγόμενα του καθηγητού Χρυσού Γενναρά, ο οποίο σε μια του πρόσφατη ομιλία, όπω είπα, εστιάζει ακριβώ σε αυτό που ανέπτυξα στο βιβλίο μου προ χρόνια, α, το 2004 σε μια ιστορική πραγματικότητα που διαχωρίζει τον ελληνικό εθνό από τις κοινωνίες που αναπτύχθηκαν σε άλλα μέρη του δυτικού κόσμου. Την ανυπαρξία της σωματικής βασάνου για τον πολίτη σε αντίθεση με αυτά που συνέβαιναν σε άλλες κοινωνίες στην Ευρώπη έως και κατά τον Μεσαίωνα αλλά και ακόμη πιο πρόσφατα. Ουδέποτε προσβλήθηκε το σώμα του πολίτου σε βασανιστήριο επειδή ο πολίτη υπήρξε ιερό μόριο τη κοινότητα. Όταν τα βάρβαρα φύλλα κατέφθασαν στην Ευρώπη, μη έχοντα βιώσει κάποια αντίστοιχη πολιτισμική ανάπτυξη, ταχαίω υπέκυψαν στον πολιτισμό τη θεοφοβία. Ο Ευρωπαίος, ο Δυτικό, έφτιαξε έναν χριστιανισμό χρησιμοποιώντα τα λεγόμενα του Αυγουστίνου, κατασκευάζοντα μια φυσική θρησκεία με έναν παμπούλα Θεό που αμείβει τον καλό και τιμωρεί τον κακό. Τόσο απλά. Τα στοιχειώδη πρωτόγωνα στοιχεία. Και επειδή θέλει χαλινάρι η αιμονή στον ατομοκεντρισμό, το οποίο είναι το γνώρισμα κάθε πρωτόγωνου ανθρώπου, που τρέφεται από την αιμονή στις πρωτογενείς ειρηνικέ ορμές, στην Δύση γεννήθηκαν η προτεσταντική ηθική και η σύμβαση. The Pact. Η μία ανεπτυγμένη λαή προτιμούν την σύμβαση και όχι την σχέση για να θωρακίσουν τα δικαιώματα του κάθε ατόμου. Όμως φίλοι μου, η σύμβαση σκοτώνει τις ανθρώπινες σχέσεις όπως και τα προγαμιαία συμφωνητικά σκοτώνουν τον έρωτα. Αν ερωτευθείς κάποια κοπέλα και επί του πατρευθείτε θα, συμφωνεί, θα, συμφωνήσετε και θα υπογράψετε ένα συμβόλαιο αυτά είναι δικά μου, αυτά είναι δικά σου, τελείως ο έρωτας. Γίνεται ουσιαστικά συμβατικός, Α, συμβατική η σχέση. Κατά διαβολική σύμπτωση αλλά ίσω και όχι τόσο συμπτωματικά, όπω έχω τονίσει πολλάκι, η λέξη έρωτα είναι παντελώ ανύπαρκτη σε όλε τι δυτικέ γλώσσε. Και γι' αυτό η σύμβαση ήταν κάτι παντελώ άγνωστο στον κοινοτικό αναθρεμένο Έλληνα, ο οποίο ήξερε το άθλημα τη σχέση. Και όπω είπε και ο κύριο Γιαναρά, όπω ένα άθλημα είτε κερδίζει είτε χάνει, η σχέση είναι διακινδύνευση αλλά κυρίως είναι ελευθερία από τον πρωτογονισμό των ενστίνκτων, του ατομοκεντρισμού. Δυστυχώς επάνω, στο μοντέλο, επάνω σε αυτό το μοντέλο της σύμβασης και όχι της σχέσης με τα μέλη της κοινότητας, οργανώνεται η ζωή μας σήμερα. Με την σύσταση του νεοελληνικού κράτους, του νέου ελληνικού κράτους, οι βαβαροί έφτιαξαν ένα σύστημα στα δικά τους μέτρα, ο τρόπος του οποίου ήταν παντελώς ασυμβίβαστος με τον κοινοτικό βίον των Ελλήνων όπου όπως προανέφερα ο τρόπος συμπεριφοράς ήταν συνδεδεμένος με την μετοχή των Ελλήνων στην κοινότητα. Τι πρόσωπο θα έχω στην κοινότητα, τι θα πούν για μένα. Έχω την ανάγκη των έπαινο του Δήμου, των συμπολιτών μου. Έχοντα διαλύσει φίλοι μου τις κοινότητέ μας τα τελευταία 40 χρόνια, έχοντα απολέσει την ελληνικότητά μας, την ευθύνη του ελεύθερου πολίτη και την ταυτότητά μας, αηπιθικίζοντα. Έχουμε εναποθέσει την παιδαγώγηση και τι άμυνέ μα στην δικαιοδοσία μια εταιρεία εθνών που μα παιδαγωγεί νηπιοδό, με συμβάσει και με συμβεβλημένα σπιθαμιαία αναστήματα δοσύλλογων που τοποθετούν στι κυβερνήσει μα. Εξού και όλα αυτά που βιώνουμε στι μέρε μα ω κοινωνία και ω έθνο. Και ό,τι ηρωνία την πρωτόγονη διακυβέρνηση των συμβάσεων με την οποία διαλύσαμε τις κοινότητές μας, εμείς βαπτίσαμε κοινωνικό κράτος. Σε κοινωνίες όπου πλέον τα μέλη των δεν αναπτύσσουν σχέσεις για να κοινωνικοποιηθούν, αλλά συνέχονται με συμβάσεις και κοινωνικά επιδόματα. Θα μου πείτε, τώρα πια πώς μπορούμε να επαναφέρουμε την ελληνικότητα σε μια παραπέουσα οικονομία. Μα φίλοι μου, όπως επισήμενε και ο καθηγητής, η οικονομία είναι συνάρτηση της δημιουργικότητος. Η δημιουργικότητα είναι συνάρτηση της κατακεφαλήν καλλιέργειας. Η καλλιέργεια είναι η συνάρτηση της αξιολόγησης ποιοτήτων. Και εγώ θα προσθέσω. Η αξιολόγηση ποιοτήτων δεν επιτυγχάνεται δια κάποιου κρατοκεντρικού ΑΣΕΠ, αλλά δια της κοινοτική συνευρέσεως η οποία μας ανοίγαγε ενανήλει το ερώτημα ποιο είσαι. Δηλαδή, ποιο είναι το ποιόν σου. Ποια είναι η ποιότητά σου. Για να σε τοποθετήσω σε μια θέση που θα έχει καταλητική σημασία για την ομαλή λειτουργία της κοινότητα. Ο ελληνικό τρόπο πρέπει να επιβιώσει, φίλοι μου. Το έχει ανάγκη η ανθρωπότητα. Και αν δεν επιβιώσει εδώ, θα επιβιώσει κάπου αλλού όπου μελετάτε. Και αυτό επειδή η πεπτουσία της ανθρώπινης διανόησης γνωρίζει ότι ο ομιγής ελληνισμός από την προσοκρατική φιλοσοφία, την αθηναϊκή δημοκρατία έως και τους στοικούς έχει γεννήσει τα μέτρα με τα οποία όπως προανέφερα όλες οι ανεπτυγμένες χώρες μετρούν τους θεσμούς των. Όπως μέτρησε και η, ανθρωπότητα, η δυτική ανθρωπότητα τους θεσμούς κατά την αναγέννηση και σταμάτησαν σιγά σιγά τα καψίματα μαγισσών. Αυτά τα μέτρα όχι μόνο έχει απολέσει η ελλαδική κοινωνία τα τελευταία 40 χρόνια, αλλά για τις μνημοκτόνου μας παιδείας, τα ελληνικά μέτρα έχουν ποινικοποιηθεί ως απαρχαιωμένα από μινάρια προγονόπληκτων κιόλα. Μην αναρωτιόμαστε γιατί σήμερα βρίσκεται η χώρα αντιμέτωπη με την ολοσχερή της καταστροφή. Αγαπητοί μου φίλοι, επιτακτικό είναι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να λειτουργούμε έξω από το κυβερνητικό κυτίον. Και λέω κουτίον γιατί το ύψιλο κάποτε προφέρεται σαν υ Κυτίον το οποίο γίνεται το κουτί. Το κουτί. Το κυτίον όπου αφελινίζονται ή τι απαντροπίζονται οι συνειδήσει των παιδιών μας. Η παγκόσμια διακυβέρνηση των τραπεζιτών τώρα και δεκαετίε χρηματοδοτούν την διάλυση κάθε εθνικής παιδείας ώστε οι επόμενες γενιές να αποτελέσουν μια χειραγωγήσιμη μάζα ηλιθίων υπηκών καταναλωτών αντιλευθέρων πολιτών. Και τονίζω ηλιθίων επειδή η ετυμολογική ανάλυση της λέξης ηλίθιος συγγενεύει ενιολογικός με την ιδιωτία. Το idiot που σημαίνει ηλίθιος όπως είπαμε σε όλες τις γλώσσες. Εκείνον που δεν μετέχει στα κοινά. Το λίμα ηλίθιος έχει κοινή ρίζα με τον αλήτη και τον ήλιο. Εξάλλου γι' αυτό γράφεται με ήτα. Θα πείτε τι σχέση έχει με τον αλήτη. Και οι τρεις λέξεις παράγονται από τα ρήματα «ηλάσκω» και αλαόμε που σημαίνουν «περιπλανώμε», «περιφέρομε». Έξω και το «αλάνι», η αλητεία. Οι πρόγονοι θεωρούσαν απολύτιστο, βλάκα, κάθε περιπλανώμενο που δεν ρίζωνε να στήσει σπιτικό, να προσφέρει στον τόπο του και να ενωθεί με την κοινότητα. Μόλις προμερικές δεκαετίες μάλιστα, αν θυμάστε, τον αποκαλείς κάποιον αλήτη συνιστούσε μία από τις μεγαλύτερες, προσβολέ προσβολές στις των Ελλήνων Και έχουμε γεμίσει με τέτοιους ηλιθίους οι οποίοι πιστεύουν ότι θα μπορούν να ηλάσκουν σε όλο τον πλανήτη. Αλλά βεβαίω το κάνουν αυτό επιλεκτικώς. Ως κοσμοπολίτες που είναι, πηγαίνουν είτε στο Λονδίνο ή σε μια ανεπτυγμένη χώρα. Δεν πάνε ποτέ κάπου στο Αφγανιστάν ή στην Αφρική να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα, όπως έχω πει και σε άλλη μου ομιλία. Αυτή η λιθιότητα είναι η ρίζα όλων των κακών που μαστίζουν τον πλανήτη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Ουδόλος τυχαίως ως αλλαώμενα, περιφερόμενα στίφη νομάδων ουδέποτε ανέπτυξ, αναπτύχθηκε κάποιο πολιτισμός. Δηλαδή οι νομάδες ουδέποτε αυτοί που μετακινούνται ουδέποτε ανέπτυξαν πολιτισμό γύρω από τον άνθρωπο, την κοινότητα. Και για αυτά, και γι αυτά τα πρωτόγωνα φύλλα η σύμβαση ήταν απαραίτητη για κάποια συνοχή. Η πρωτογονική σύμβαση με έναν μπαμπούλα Θεό που θα τους αντάμιβε στη μεταθανάτια ζωή, με όλα τα καλά που έχουν στερηθεί σε αυτόν τον κόσμο. Ωστόσο, περιφερόμενοι ως εκλεκτή του Θεού, αυτά τα φύλλα ένιωθαν και νιώθουν, το βλέπουμε σήμερα, ότι έχουν το θείο δικαίωμα να νέμονται τα κεκτημένα των απίστων. Αυτό εξάλλου σημαίνει η λέξη νομάς. Η λέξη νομάς, νομάδας, είναι ελληνικής ρίζας η αρπαγή και νομή της περιουσίας των απίστων. Νέμονται αυτοί της περιουσίας των άλλων. Η ίδια επεκτατική αιμονή διακατέχει τους εξανατολών γειτονέ μα. Κέπερ Ελληνογενείς, ως ομιλώντας το ιδίωμα ενός νομαδικού λαού που τους εξισλάμισε δια της βίας, επιβεβαιώνουν το ότι ένα μεγάλο μέρος της ποιότητός σου ως λαός και ως άνθρωπος καθορίζεται από την ενιολογική και πολιτισμική σχέση που έχεις με τη γλώσσα που ομιλείς. Και γι' αυτό υπάρχει μια επεκτατική τάση αυτών των εξανατολών γειτόνων. Ε, μπορεί να ρέει μέσα τους ελληνικό αίμα γιατί οι περισσότεροι όπως είπα είναι εξασλαμιστέντες Έλληνες αλλά η νοοτροπία καλλιεργείται από τη γλώσσα που μιλάς. Έχουμε και εδώ πέρα πολλούς ελληνόφωνες οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη γλώσσα τους και βαρβαρίζουν στη ζωή τους. Σήμερα λοιπόν η Ευρώπη πεθαίνει και παρασύρει και εμάς που θέλαμε διακαώς να την μιμηθούμε. Ακριβώς επειδή οι αξίες της δεν θεμελιώθηκαν στον ελληνικό κοινοτισμό. Ο Βρετανός συγγραφέας Douglas Murray στο βιβλίο του The Strange Death of Europe ο παράξενος θάνατος της Ευρώπης επισημαίνει το εξής «Η Ευρώπη σήμερα διαθέτει ελάχιστη επιθυμία να αναπαραχθεί, να πολεμήσει ή ακόμα και να υπερασπίσει τον εαυτό της με ένα επιχείρημα σε μία διένεξη πριν καν ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής των περισσότερων ανθρώπων σήμερα, η Ευρώπη δεν θα είναι Ευρώπη. Και οι Ευρωπαίοι θα έχουν χάσει το μόνο μέρος στον πλανήτη που θα μπορούσαμε, που θα μπορούσαμε να αποκαλούμε σπίτι μας. Αναφέρετε στο πρώτο πρόσωπο εκεί. Και αυτό φίλοι μου θα συμβεί επειδή επιφορτισμένοι με τις τεχνιέντος εμφυτεμένες τύψεις για τον πολιτισμό τους και τα εγκλήματα που δήθεν έχει διαπράξει μόνο η Λευκή Φυλή, Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι έχουν υιοθετήσει την στρεβλή ιδέα ότι τα σύνορα αποτελούν αιτία πολέμου και ότι όλοι πρέπει να γίνουν πολίτες του κόσμου. Και αλλήλω σε εμάς, που αποτελούμε την πύλη εισόδου της πλούσιας αλλά γυρασμένης δύσης, όριμη πλέον για νομή και συγκομιδή. Όταν δεν έχεις βιώσει, όπως είπα, τον ελληνικό πολιτισμό και δεν έχεις επίγνωση της ελληνικής γλώσσης, δεν μπορείς να κάνεις την απλουστάτη εξίσωση, συνάρτηση, ότι για να γίνεις του οτιδήποτε πολίτης, στο τέλος της ημέρας πρέπει να έχεις εξασφαλίσει ένα ασφαλές μέρος να κοιμηθείς εσύ με την οικογένειά σου. Και αυτό φίλοι μου λέγεται οίκος. Και όπως ο κάθε νοήμων άνθρωπος περιχαρακώνεται στον οίκο του να κοιμηθεί και να συνυπνήσει με τους εκλεκτούς του, ούτως πρέπει να περιχαρακώνεται και η κάθε ανατινηφίλιο ομόδοξη κοινότητα, κατά όσων παραμονεύουν και αποσκοπούν να ανέμουν τον οίκο του. Οι διαχειριστές του παγκοσμίου τραπεζικού συστήματος και τα πλήθη που ανεξέλεκτα εισραίουν αυτή τη στιγμή στην γυραία Ήπειρο, τα τελευταία δέκα χρόνια μάλιστα, αλλάζοντας, αλλάζοντας, τα πάντα, φέρουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Την οτροπία του επεκτατικού νομάδος που λειτουργεί με το πρωτόγωνο έσυκτο της αρπαγής ελαίου του δικού του Θεού. Και γι' αυτό επιτακτικότατο είναι να επαναπροσδιορίσουμε την ελληνικότητα στην γενέτειρά τη. Την ίδια ελληνικότητα που κάποτε οθούσε τον κάθε νοικοκύρη να ξεκρεμάσει την ασπίδα πάνω από την αστεία του οίκου του και να ενταχθεί στη φάλαγγα, σύσσωμο με τα μέλη τη κοινότητό του, υπερασπιζόμενο αυτά που αγαπά εναντίον όσων τα επιβουλεύονται. Και η ασπίδα μα, είναι η γνώση και η επιστροφή στην αλληλεγγύη κοινωτήτων πολιτών. Και αυτό, φίλοι μου, αποτελεί όχι εθνικιστική έπαρση, αλλά η οικουμενική αξία για όσα δίποδα θέλουν να αναπτυχθούν ως άνθρωποι και όχι ως αρπακτικά, εφόσον μόνο μέσα στις κοινότητες των μπορούν να αναπτυχθούν ως άνθρωποι. Πρέπει λοιπόν να ανέμουμε εμείς τον οίκο μας σωστά. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Η πρώτη ε, το πρώτο βήμα είναι η συνειδητοποίηση ότι αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν λειτουργούμε πλέον κοινο, κοινοτικώ. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν νέμουμε το ανθρώπινο δυναμικό κοινοτικώ. Όλοι θέλουν να σπουδάσουν, να φύγουν έξω, να γίνουν γιατροί, δικηγόροι, κάποια βόλεψη σε ένα γραφείο. Τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν τέχνες. Πρέπει να σκεφτούν ως πολίτες τι μπορώ να προσφέρω εγώ στην κοινότητά μου, τι χρειάζεται η κοινότητά μου. Αυτή τη στιγμή Έχουμε γεμίσει με οι οποίοι κάνουν όλε τι δουλειέ που κάποτε έκαναμε εμεί παραδοσιακώ, και χάνουμε το μόνο μέρο του πλανήτη και εμεί, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σπίτι μα. Αυτά, φίλοι μου. σας ευχαριστώ που με ακούσατε.